όλα τα μάτς που διαχειρίζεται ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον προπονητή είναι συναρπαστικά. Για εμάς που είμαστε ουδέτεροι και παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο χωρίς οπαδικό μπανδία, είναι μια ευχάριστη, ένα ευχάριστο δίωρο. Για τους οπαδούς και φίλους του ΠΑΟΚ όμως είναι μια περιπέτεια η οποία μια θα έχει χαμόγελο, δυο θα έχει χαμόγελο, τρεις θα έχει χαμόγελο και μια θα έχει θλίψη. Για ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό, τρία χαμόγελα και μια θλίψη δεν είναι και πολύ καλά. Ήδη μια θλίψη ήρθε. Στον ΠΑΟΚ προσπαθούν πίσω αυτόν τον προπονητή να ελαχιστοποιήσει τις θλίψεις τις οποίες θα δώσει στην ομάδα. Η ομάδα του ΠΑΟΚ παίζει με ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο δεν βολεύει το συγκεκριμένο center forward με πλευροκοπήσεις και φορτώματα και φυσικά προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στα half, κάτι που ψιλοβρήκε στο παιχνίδι με τον Άρη. Μεγάλο πρόβλημα το ατομικό κομμάτι του τερματοφύλακα με πεσμένη απόδοση, του δεξιού πιστοφύλακα με πεσμένη αμεσοαμυντικά απόδοση, του center back του Βαρέλα, ο οποίος είναι 20-30% κάτω από την περσινή καλή πορεία, και ένας Γιαννούλης ο οποίος είναι πολύ καλός επιθετικά, κάποιες μικρές ενστάσεις στο αμυντικό κομμάτι. Στο παιχνίδι με τον Άρη ήταν ευλογία Θεού ποδοσφαιρικού ότι τον έκοψε τον προπονητή του ΠΑΟ και δεν έβαλε τον Εσίτη. Παρένθεση. Με Εσίτη αμυντικό χαφ, ο Άρης θα βρίσκε χώρους να κάνει επιθετικό τραζίστον με τρεις μεσοεπιθετικούς γρήγορους. Ο ΠΑΟΚ είχε ανακλαστικά στο αμυντικό κομμάτι, δεν τον άφησε να φύγει στην κόντρα. Ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, απλά στο κομμάτι τραζίστον. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι λίγο αμπλαούμπλας και στο επιθετικό παιχνίδι. Και τον Μπίσεσβα να χαραμίζεται στα άκρα. Και τον Ζαμπά, ο οποίος δεν μπορεί σε κλειστούς χώρους να παίξει πίσω από τον Σέντερ Φόρτα, μια ατυχή σασα τοποθέτηση, που αν την έκανε Έλληνας προπονητής, θα τον είχαν φυγαδεύσει με ελικόπτερο από το γήπεδο της Τούμπας. Ο Άρης. Όχι τόσο καλός όσο θα άξιζε μια νίκη. Δηλαδή, δεν άξιζε την νίκη αυτός ο Άρης. Θα ήταν αδικία από τον Θεό να κερδίσει αυτός ο Άρης αυτό το παιχνίδι. Με μεγάλα προβλήματα όταν φορτώνανε από τις πλευρές ο ΠΑΟΚ στο να αναχαιτήσει ψηλά το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε σεντερφόρ, μεγάλο πρόβλημα εκεί, και ένας Άρης ο οποίος δεν πήρε από τον Τεγκινή τίποτα, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, από τον Λάρσον λίγα πράγματα και από τον Μπρούνο Γκάμα δεν λέγεται, ναι, ναι. Ποιος δεν ήταν για 90 λεπτά για να δημιουργήσει καταστάσεις. Δίκιο το αποτέλεσμα, αφελής ο ΠΑΟΚ, κερδισμένος ο Άρης οπωσδήποτε παρά το 2-2 και ένας Άρης ο οποίος την πλήρωσε και από τον τερματοφύλακά του. Δηλαδή, ο Κουέστα μέτριος φέτος τραυματίζεται, ο δεύτερος τερματοφύλακας είναι μια κακή επιλογή της διοίκησης, του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή. Δεν μπορεί να ταπεξέλθει στο παιχνίδι του Άρη ο δεύτερος θεματοφύλακας. Και να πω ότι η παραμονή Τερζή είναι μια πρόχειρη τοποθέτηση του Προέδρου του Άρη, αν θα γίνει αυτό. Δεν παίρνουν έτσι προπονητές. Ο προπονητής του Άρη θα πρέπει να είναι ξένος καλός και ο Τερζής να είναι ο πολύ καλός συνεργάτης του. Αυτά.